Πάμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, ξέρετε, που ένας βάζει ερωτήματα στον άλλον, να την σχολιάσουμε με μια εξαιρετική πρώην συνάδελφο, γιατί άλλαξε όχθη, πήγε στην πολιτική η κυρία Δώρα Αυγέρη. Από το 19, καλησπέρα. Έχει διατελέσει βουλευτή στη Θεσσαλονίκη, ήταν πανάξια αυτούς τους πολλούς τελευταίους μήνες, σε μια περίοδο με πολύ πυκνά γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραιτήθηκε μόλις προσφάτως, διότι τώρα θα αλωνίσει την Ελλάδα ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Πολύ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή Σαρακοστή εύχομαι. Αμήν. Υγεία να έχουμε και Αμήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Λοιπόν, ειλικρινά, σας χαίρομαι. Βάζουν ερωτήματα, τους βάζετε ερωτήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έτσι είναι το ορθό, με αυτά που βάζετε εσείς. Βασικά να δώσω την ιδιότητα, γιατί στην ουσία είμαι υποψήφια για υποψήφια ευρωβουλευτής, γιατί ακολουθούμε, σύμφωνο, κύριε Πολίζο, την διαδικασία με την υποβολή των αιτήσεων στα ΕΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε στις 17 του μηνός. Για όσους και όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών που θα γίνει στις 14 Απριλίου, ακολουθώ και εγώ αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Έτσι είμαι αισιόδοξη. Την ιδιότητά σας τη βλέπουμε κάτω από το όνομά σας. Ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθούν οι οριστικές επιλογές που θα γίνουν με βάση τις πολλές υποψηφιότητες που θα υπήρξαν. Και για το τι θα αποφασίσει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα απλά μέλη, είναι αυτή η καινοτομία. Ότι πρώτον θα μπορούν να θέσουν αυτές και αυτούς σε αυτή τη διαδικασία όσοι επιθυμούν να είναι. Και αυτό είναι και ένα καλό έτσι έναυσμα για την ανανέωση και των ψηφοδελτίων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ γενικά. Ούτως ή άλλως, αν δεν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αλλάξει και η κυβέρνηση. Αυτό λέμε. Και από την άλλη, βέβαια, δίνεται η δυνατότητα στα απλά μέλη, στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και να κάνει το ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακριά από ιερατεία, ο απλός κόσμος, η βάση έχει τον πρώτο λόγο. Και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός έχει τον τελευταίο λόγο στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Το βάζετε σαν αντιδιαστολή με το πώς η διαδικασία αυτή γίνεται στα άλλα κόμματα? Το βάζω σε αντιδιαστολή με το παρελθόν. Θεωρώ ότι οι νέες κοινωνικές συνθήκες και η νέα πραγματικότητα απαιτεί, ο κόσμος απαιτεί ακριβώς να συνδιαμορφώνει και τις αποφάσεις και τις πολιτικές, αλλά και τις ομάδες των ανθρώπων που θα εφαρμόζουν τις πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο στίχημα για να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη του λαού προς το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς. Έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Δοκιμάζεται η εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αντιπαραδείγματα που ενισχύουν αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι με αυτή την πρωτοβουλία και με αυτή την καινοτομία κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ακριβώς για να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη. Τι έχετε υπόψη σας, σε τι αναφέρεστε, πού είναι ελλειμματική η εμπιστοσύνη των πολιτών? Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις καταδίκες στις ευρωπαϊκές της χώρας μας εξαιτίας των χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης για το έλλειμμα στο κράτος δικαίου, την αποψήλωση των δημοκρατικών θεσμών και τα ψηφίσματα, ραπίσματα, κολάφους. Χθες είχαμε ακόμη ένα τέτοιο. Είχαμε την απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στην ουσία αφήνει ανοιχτή την αναφορά για την υπόθεση για το έγκλημα των Τεμπών. Χρειάστηκε να μεταβούν στις Βρυξέλλες. Είναι το τελευταίο αποκούμπι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί για τους Έλληνες πολίτες, για τους συγγενείς, για παράδειγμα, των θυμάτων των Τεμπών, που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους και να απονεμηθεί δικαιοσύνη στη χώρα μας, εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι εκτός από το έγκλημα των Τεμπών, υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Και κάθε στιγμή που περνά, αυτή η κυβέρνηση, τούτη η κυβέρνηση, κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να το αποδείξει. Αυτή η απόφαση η χθεσινή έρχεται λίγα 24 ώρα, κύριε Πολίζε, πριν από την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου των πορισμάτων των κομμάτων για την Εξεταστική Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών. Μία εξεταστική επιτροπή που η κυβερνητική πλειοψηφία φρόντισε να κλείσει άρον-άρον τις εργασίες της, ακριβώς όχι για να διαλευκανθούν τα αιτία και οι ευθύνες και οι πολιτικές και οι ποινικές, αλλά πολύ περισσότερο για να συγκαλυφθούν. Εμείς ζητούμε, όπως αυτό που ζητούν
και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που ζητούν εκατομμύρια Έλληνες, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες περίπου το υπέγραψαν και όλο αυτό το αίτημα, να αρθεί η ασυλία του κυρίου Κωνσταντίνου Αχιλλέα Καραμαλή και να επιληφθεί της υπόθεσης και το να αναζητήσει τυχόν ευθύνες, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ποινικές ευθύνες από παραλήψεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μιλάτε για την αλληλεγγύη των τζακιών στις ανακοινώσεις σας. Για το πώς το ένα τζάκι σε αυτή τη φάση προστατεύει το άλλο, γιατί καμιά φορά τα φέρνει η ζωή έτσι που μπορεί αυτή η αλληλεγγύη να χρειαστεί στη συνέχεια και πάει λέγοντας. Αυτό και καταγγέλλεται και την απουσία του Πρωθυπουργού από την αυριανή συζήτηση. Και αυτό, και ο Πρωθυπουργός είναι απόν από οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης. Το επιβεβαιώνει, εδώ όμως μιλάμε και για μια αναλγησία και διαπαντελή έλλειψη συναίσθησης. Ειλικρινά, αυτό κάποιος το διαπιστώνει, το διαπίστωσε σήμερα ακούγοντας και τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αλλά γενικά απέχει από οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης ο Πρωθυπουργός και αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά και σε αυτή την επίσης περίεργη ιστορία της διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Και αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ήδη πάρα πολλοί από αυτούς που έλαβαν αυτό το περίεργο μήνυμα email από την κυρία Σιμακοπούλου έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς οι απαντήσεις που παίρνουν από τους χειρισμούς κυβέρνησης κάθε άλλο τους κάνουν να νιώθουν βολικά ότι θα χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Εναντίον και εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί επιρρύπτοντας ευθύνες σε χαμηλά ή μεσαία στελέχη να κλείσει, να κουκουλώσει την υπόθεση και να μην φανούν οι ευθύνες, οι αντικειμενικές που σίγουρα υπάρχουν, της Υπουργού Εσωτερικών, της κυρίας Κεραμέως, η οποία ήδη θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, εάν δεν γνώριζε. Κυρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Βιέρη, η κυρία Υπουργός σήμερα το πρωί είπε πως εσείς είστε εκείνοι που βάζετε φωτιά στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου με αυτή τη διαδικασία αμφισβήτησης και όχι εκείνη. Επιστρέφει το δικό σας επιχείρημα. Κοιτάξτε, ότι κυρία Κερά, πλέον τίθεταν αμφιβόλο η διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Εντάξει, εδώ σιγά σιγά θα πει ότι φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Η κυρία Κεραμέως όλο αυτό το διάστημα έχει πει πάρα πολλά και αντιφατικά. Και μάλιστα πράγματα που αναιρούν το ένα το επόμενο, αναιρεί το προηγούμενο από αυτό που έχει πει. Στην αρχή έλεγε η κυρία Σιμακοπούλου ότι συνέλεξε η ίδια με τη συνένεση των παραλεπτών τα προσωπικά δεδομένα. Μετά ήρθε η ίδια πραγματικότητα να διαψεύσει και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την Υπουργό, ότι τελικά τα στοιχεία έφυγαν μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και μάλιστα, από ό,τι είδαμε, αποπέμφθηκαν και δύο γραμματείς Υπουργείων Εσωτερικών και ο Πόδημο Ελληνισμού. Είναι προφανής παραδοχή της και ομολογία της ενοχής. Απλά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, βγάζοντας στον πάγκο μεσαία, όπως σας είπα, πολιτικά στελέχη, τα οποία έχουν αρκετό καιρό μέσα στα συγκεκριμένα υπουργεία και κάνουν δουλειά, ακριβώς για να αποσύσουν από πάνω τους ευθύνες. Το γεγονός και μόνο ότι αυτοί οι πολίτες, κάτοικοι του εξωτερικού, που κάνουν αγωγές, λένε ότι για πρώτη φορά έστειλαν προσωπικά δεδομένα, όπως τα email τους, από τη στιγμή που τους έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών το email για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, νομίζω ότι μαρτυρά και τον χρόνο που συντελέστηκε το αδίκημα. Μάλιστα. Αλλά όπως και να έχει, είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά που παραμένουν αναπάντητα. Το βασικό είναι αυτό των ευθυνών, των πολιτικών ευθυνών, που εγώ είμαι βέβαια ότι υπάρχουν, από τη στιγμή που όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών επί των ημερών της κυρίας Κεραμέως. Είτε δεν γνώριζε η κυρία Κεραμέως και άρα όλα αυτά γίνονταν κάτω από τη μύτη της, που αυτό είναι επικίνδυνο, είτε γνώριζε και άφηνε να συμβαίνουν όλα αυτά, που αυτό είναι ακόμα περισσότερο επικίνδυνο. Και για τους δύο λόγους έχει ακέραια την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Για το δεύτερο που σας ανέφερα, υπάρχουν και ενδεχόμενες ευθύνες, αλλά όπως και να έχει, έχουν επιληφθεί ήδη τα θεσμικά όργανα για να διερευνήσουν τις ευθύνες και τους υπαίτιους. Αλλά όπως και να έχει, και σε αυτή την περίπτωση, την αναζήτηση δικαιοσύνης είναι η Ευρώπη. Της δόθηκαν πάρα πολλές, έδωσε πολλές ευκαιρίες αυτή η κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά όργανα να μας εγκαλούν, να εγκαλούν την πατρίδα μας για αυτό που σας είπα στην αρχή, για το έλλειμμα κράτους δικαίου. Αυτά είναι βασικά πεδία για τα οποία εσείς απευθύνατε και επιμένετε στο να απευθύνετε ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση επιμένει να απευθύνει ερωτήματα προς εσάς για τα περίφημα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Κασελάκη. Για το ναι. αν ήταν επαρκής οι εξηγήσεις που έδωσε, για το αν παραβίασε τον σχετικό νόμο και πάει λέγοντας. Εδώ όμως είναι η διαφορά μας. Πρώτον, στο ότι εμείς δίνουμε απαντήσεις και δίνουμε και πιστικές απαντήσεις για αυτόν ακριβώς τον λόγο ότι καθαρός ουρανός στις αστραπές δεν φοβάται. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά δεν έδωσαν ποτέ απαντήσεις ούτε για τα περιοριστικά του στοιχεία, ούτε για τα πόθεν έσχες που ήταν κενά για 2, 3 και 4 χρόνια. Οι απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ξεκάθαρες. Είναι και πολύ συγκεκριμένες και για το πότε μεταβίβασε τα περιουσιακά του στοιχεία και πότε σταμάτησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Μακάρι όλοι όσοι ασχολούνταν με την πολιτική να ασχολούνταν με τους ίδιους όρους που το έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένας άνθρωπος του εξωτερικού, της διασποράς, που ζούσε στο εξωτερικό, που δρούσε σε αυτό, που δρούσε επιχειρηματικά σε αυτόν, που δήλωνε τα εισοδήματά του σε μια χώρα που έχει, ξέρετε, πάρα πολύ σκληρή νομοθεσία και αποφάσισε ως Έλληνας της Διασποράς να έρθει και να θέσει αυτόν στην πολιτική κρίση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και σε λίγο θα το θέσει και στην κρίση ευρύτερα του ελληνικού λαού. Και μάλιστα το δήλωσε και ξεκάθαρα ότι ουδής είναι πάνω από τον νόμο. Αν κληθεί από οποιαδήποτε αρχή, ακόμα και δικαστική, είναι στη διάθεσή της για να παράσει οποιαδήποτε εξήγηση. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Είστε στη διαδικασία της ανάταξης των ΣΥΡΙΖΑ? Κόλλησε. Στο καλύτερο κόλλησε εκεί που χαμογέλασε η κυρία Βιέρη και θα μας έλεγε ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανάταξης. Λοιπόν, την ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και ξανά.